κουβέντα μας για, για τα διμερή συμβόλαια, μια πρωτοβουλία που πήραμε σαν δίκτυο ενεργειακών δήμων για, για να εξειδικευτεί το θεσμικό πλαίσιο, για να δίνει τη δυνατότητα σύναψης διμερών συμβολέων από τον Δήμο ή ενεργειακές κοινότητες των Δήμων, διμερή συμβόλαια αγοράς ενέργειας, για να έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε στους πολίτες μας φθηνή ηλεκτρική ενέργεια. Ευελπιστώ και ότι αυτό θα τύχει ευμενούς υποστήριξης και υποδοχής από πλευράς κυβέρνησης. Όλα αυτά ήταν και είναι αρμοδιότητες της αυτοδιοίκησης και προφανώς αποδεικνύουν έμπρακτα το ενδιαφέρον μας για, για τους πολλούς και τους πιο ευπαθείς. Και εγώ προκαλώ οποιονδήποτε έχει να παρουσιάσει τον δεύτερο Δήμο σε μέγεθος πρωτοβουλειών από αυτά, να τον φέρουν να τον συγκρίνουν. Γιατί όλα τα πράγματα στην πατρίδα μας είναι σχετικά. Το να συγκρίνουμε ένα Δήμο της Ελλάδας με ένα Δήμο της Γερμανίας προφανώς δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Το να συγκρίνουμε δύο Δήμους στην Ελλάδα είναι πολύ, πώς να το πω, είναι πολύ ανάλογη η σύγκριση και με χαρά δέχομαι την πρόκληση να συγκριθώ με άλλους Δήμους στην Ελλάδα. Και βεβαίως, για να συμπληρώσω και το τελευταίο, να μην ξεχνάμε το, και το έργο της Δευτέρνωσης που συνεχίζει να τροφοδοτεί παρά τα όποια προβλήματα που όπως επισημάνεται και είναι υπαρκτά επισημάνουν νωρίτερα, με θερμική ενέργεια στο 30-40% του κόστους της πετρελαϊκής θερμίδας, όταν άλλες περιοχές της πατρίδας μας είναι αναγκασμένες να καίνουν πετρέλαιο σε πολύ ψηλές τιμές. Και βεβαίως να θυμίσω πάλι για τις ευπαθείς ομάδες ότι το 2021, ήταν το 2021 και αυτό, καταφέραμε και οι δαπάνες τηλεθέρμανσης να περιλαμβάνονται στις δαπάνες για τις οποίες υπάρχει η επιδότηση από πλευράς κράτους. Έγινε για πρώτη φορά. Τώρα, για μάνα, νερό και τα λοιπά, αυτά είναι τελειωμένη ιστορία και δεν με αφορούν.